Δήμαρχε, χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Καλώς τους. Βάνε με το νου σου, τη ρεμούλα έγινε. Συμπολίτες μου, αφήνουμε πίσω μια χρονιά γεμάτη δυσκολίες, αλλά και μεγάλες προσπάθειες. Και υποδεχόμαστε μια νέα, συνεχίζοντας τον ίδιο αγώνα. Ωρε, τι έχει να γίνει! Η πανδημία είναι μια μεγάλη δοκιμασία για όλο τον πλανήτη. Αλλά δεν αξίζει στη χώρα μας να έχει τα χειρότερα αποτελέσματα σε απώλειες ανθρώπινης ζωής. Εμίλαντε το αμύλι το νερό ήπιες. Το 2021 ήταν μία ακόμα χρονιά δοκιμασιών. Με την πανδημία, την ενεργειακή κρίση και την κλιματική αλλαγή να διευρύνουν τις ανισότητες. Ναι, και πράσινα άλογα. Αυτή η χρονιά που έρχεται, η νέα χρονιά, το 2022, η λαϊκή κινητοποίηση και πάλι, η συμπόρευση με το ΚΚΕ μπορούν να βάλουν τη δική τους σφραγίδα σε όλες τις εξελίξεις. Ωραία που είναι η λιβαδιά, χωρίς καμιά αιτία. Τόση ψυχεδέλεια. Αυτό που πρέπει να καταλάβετε όλοι σας, είναι ότι μπορούμε εμείς οι Έλληνες, το 2022, να το διανύσουμε καλύτερα. Το καλύτερο αντισηπτικό, αντιμικροβιακό, το οποίο δρά εναντίον των μολύσεων και των λοιμόξεων, είναι αυτό εδώ των Βυζαντινών. Ήρθε ο ερχομός του 2022 να δυναμώσει την πεποίθηση μέσα μας ότι τα πάντα μπορούν να γίνουν διαφορετικά, εφόσον βέβαια δεν κάνουμε τα ίδια. Ελπίζω να μην σας βάζω ιδέες, μην το κάνετε. Είναι διανοητικό πείραμα αυτό. Με αφορμή την έναρξη της νέας χρονιάς, θα ήθελα να ξεκινήσω όχι με υποσχέσεις. Δεν είμαι θα οι άνθρωποι των λόγων. Είμαι θα οι άνθρωποι των έργων. Ένα έτος που θα μας φέρει ακόμα πιο κοντά στο στόχο της Ελλάδας 2.0, μιας Ελλάδας που ηγείται στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Μιας Ελλάδας που ηγείται στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Και μεριμνά για την ποιότητα ζωής όλων των ανθρώπων της. Θα σας εξαφανίσω μεν. Δεν πρέπει να μετράμε και δεν πρέπει ο οδηγός των αποφάσεών μας να είναι ο αριθμός των κρουσμάτων. Πάμε παρακάτω, ίσως συνεχίζεται. Αυτό μας ενδιαφέρει πια είναι η πίεση στο σύστημα υγείας. Μέχρι στιγμής... Για να μην με πιάσω το μάτι, τι έκανα... Κάθε φορά που κάνετε αυτό, πήγαινε κάτω στην Ελβετία και ρώτα τον Ελβετό, γιατί δεν φτύνεις τον κόρφο σου και θα σε περάσει για τρελό. Βέβαια. Η πίεση στο σύστημα υγείας δεν ακολουθεί δεν είναι, τον αριθμό του. Δεν είναι λάθος. Κάτι πάει λάθος εδώ. Έτσι δεν βγαίνουν τα μαθηματικά δηλαδή. Σε ένα μήνα η πανδημία θα έχει τελειώσει 1,5. Τίποτα! Σε ένα μήνα η πανδημία θα έχει τελειώσει 1,5. Ο τουρισμός μας θα πάει καταπληκτικά. Έρχονται επιτέλους! Μέχρι τότε! Σαν τα μπεκατσόνια θα πάμε! Η Όμικρον είναι το τέλος? Σε κάθε περίπτωση η Όμικρον θα βοηθήσει του να βγούμε πιο γρήγορα ενδεχομένως από τα δεινά της πανδημίας. Είναι σαν να ήμασταν πέρυσι χωρίς να είχαμε το εμβόλιο λίγο πολύ. Πια δεν μπορούν ούτε αυτοί που είναι εμβολιασμένοι ούτε αυτοί που έχουν νοσήσει προηγουμένως να αποτρέψουν τη λίμωξη. Βοηθά μεγαλύτερο ποσοστό, μεγαλύτερο αριθμό συνανθρώπων μας να αποκτήσει πιο ευρεία νοσία. Αλλά οι πολύ μεγάλοι αριθμοί προφανώς θα προκαλέσουν και πολλά βαριά περιστατικά και προφανώς θα έχουμε πρόβλημα. Δηλαδή θα έχουμε, για να το πω έτσι χοντρά, θα υπάρχουν άνθρωποι που θα πεθάνουν θα μπορούσαν να ζήσουν. Ίσως, ναι, θα συμφωνήσω μαζί σας ότι επιταχύνει το τέλος ή βοηθήσει να είμαστε πιο κοντά. Σήμερα θα ξεπεράσουμε, είναι βέβαιο, δυστυχώς, τους 21.000 νεκρούς. Έτσι, τους 21.000 νεκρούς. Είναι λίγοι. Είναι λίγοι, κύριε Βαγγελάτο, δηλαδή χαιρόμαστε. Λίγοι. Δηλαδή οι χώρες της Ευρώπης που πήρανε μέτρα πριν πήρανε μέτρα, ώστε ακριβώς να μην πιεστεί το σύστημα υγείας και να μην έχουν τόσους νεκρούς. Η θνητότητα κανέναν δεν απασχολεί στην Ελλάδα. Βρες τη φωνή σου και φύλαξου, σου μαγειρεύουν φωνικό. Στις πόσες μέρες εκδίδεται, κύριε Υπουργέ, αυτό? 14 μέρες μετά την όθηση
που εκδίδεται το πιστοποιητικό, γιατί 14 μέρες εννοείται ότι είσαι σε έναν περιορισμό. Μειώνεται στις 5 μέρες η καραντίνα για όσους έχουν νοσήσει. 14 μέρες μετά την νόσηση που εκδίδεται το πιστοποιητικό, γιατί 14 μέρες εννοείται ότι είσαι σε έναν περιορισμό. Εμείς έχουμε έναν σχεδιασμό. Πάνω στο σχεδιασμό προχωράμε. Το πιστοποιητικό μου, του εμβολιασμού, πρασινίζει. Άρα μπορώ να κυκλοφορήσω ελεύθερος. Και να πάω σε ένα κατάστημα σήμερα που είμαι θετικός και να με ελέγξει κάποιος σε μια καφετέρια, σε ένα εστιατόριο, θα βγω πάλι πράσινος. Άρα θα μπορώ να κυκλοφορώ ελεύθερος. Ενώ νοσώ ουσιαστικά και είμαι μεταδοτικός. Αυτή τη στιγμή λέμε ότι αυτό που ισχύει για τους άνω των 60, ότι στους 7 μήνες λύγει το πιστοποιητικό, θα μεταφερθεί σε όλη την ηλικιακή ομάδα. Εάν έχουμε 7 μήνο και δεν έχει γίνει η αναμνηστική δόση, θα λύγει το πιστοποιητικό. Και αυτό θα το ανακοινώσουμε τις επόμενες μέρες. Που... Ίστραβος είναι ο γυαλός, ίστραβα αρμενίζουμε. Είναι καλύτερα ίσως το rapid test, με το rapid test να μείνουμε στο σπίτι και να μην πάμε για PCR. Κι όσο ζωνε αυτό, σωθεί του. Η τιμή των 60 ευρώ που έχουμε στην Ελλάδα σήμερα είναι κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ψέματα! Είναι λογικό όλοι να ανησυχούμε και να θέλουμε το ακριβές ποσό να πάει όσο γίνεται πιο χαμηλά, αλλά δεν είμαστε ακριβείς στα PCR, είμαστε φτηνοί στα PCR ήδη. Να νομοθετήσετε τη συνταγογράφηση του τεστ του κορονοϊού για όλους τους πολίτες δωρεάν και να το πληρώσει, να το πληρώνει ο ΕΟΠΗ στην τιμή που πραγματικά κοστίζει. Το κόστος του είναι 20-25 ευρώ. Το ένα είναι η συνταγογράφηση, είναι απαραίτητη για να μην κάνουμε και το μοριακό όταν δεν υπάρχει λόγος. Γι' αυτό υπάρχουν οι γιατροί. Πρέπει να συνταγογραφηθεί, άρα να είναι δωρεάν. Θέλω να ρωτήσω καταρχήν γιατί 47 ευρώ και όχι 40 για παράδειγμα ή 35. Καταλήξαμε ότι αυτή είναι μια τιμή που είναι πολύ λογική και δίκαιη. Και καλά και φτηνά, κορίτσια! Τα σχολεία θα επαναλειτουργήσουν κανονικά μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων τη Δευτέρα 10 Ιανουαρίου. Αποδεχτήκαμε τις εισηγήσεις της Επιτροπής το Σεπτέμβριο και θεσπίσαμε ένα πρωτόκολλο. Το 50-1 ποτέ δεν είχε τεθεί με επιδημιολογική λογική και κριτήριο. Ήτανε κριτήριο, από ό,τι κατάλαβα, κριτήριο που αφορούσε τη λειτουργία του σχολείου. Δεν υπάρχει καμία απόφαση που αφορά στην επίδραση επί της πανδημίας που έχει λάβει η κυβέρνηση χωρίς προηγούμενη εισήγηση της Επιτροπής. Καμία. Άρα ήταν απόφαση του Υπουργείου, όχι της Επιτροπής. Ασφαλέστατα. Προβλέπεται ένα επιπλέον self-test για την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας των σχολείων. Δεν λαμβάνεται και πάλι κανένα μέτρο αρέωσης των μαθητών μέσα στα τμήματα. Θεωρούμε ότι ήταν το στοιχειώδες που θα έπρεπε να έχει γίνει. Το ασφαλέστερο μέρος για τα μικρά παιδιά είναι το σχολικό περιβάλλον. Η Βουλή έκλεισε όταν αρρώστησε ένας υπουργός και απολυμάνθηκε, ενώ χρειάζεται 15 μαθητές να αρρωστήσουν. Και η απολύμανση είναι να ανοίξουμε τα παράθυρα. Έχετε κάποια επιτροπή ειδικών επιστημόνων, δηλαδή λοιμοξιολόγων, πνευμονολόγων που σας συμβουλεύει και τα λέτε αυτά? Ο Εξυπνάκιας. Το ίδια μέτρα δεν λαμβάνονται και στη μεταφορά των μαθητών ανά την Ελλάδα. Θα πρέπει όλα τα τεστ διαγνωστικά για μαθητές και εκπαιδευτικούς να γίνονται δωρεάν από κλιμάκια του ΕΟΔΗ. Και αυτό, όπως και τα υπόλοιπα αιτήματα, χαρακτηρίζονται ως ανέφικτα τα οποία θέτουμε. Λένε πάντως και οι συνάδελφοί σας, επιστήμονες που είναι στην Επιτροπή και η κυβέρνηση, ότι το μοντέλο στα σχολεία λειτουργήσε καλά μέχρι τα Χριστούγεννα. Δεν είδαμε δηλαδή αύξηση κρουσμάτων. Τι λέτε, κύριε Βαγγελάτο, τι λέτε. Εμείς μέσα στην εντατική αυτό λέμε. Δεν καταλαβαίνω. Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι συμβιβάστηκαν με τον αριθμό των θανάτων? Ποιοι είναι ευχαριστημένοι? Να υποστηρίζουμε ότι δεν παρατηρείται μετάδοση μέσα στα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Δεν καταλαβαίνω γιατί είναι ευχαριστημένη η Επιτροπή από τα αποτελέσματα των δραστηριότητας στα σχολεία. Που όπως αποδείχθηκε λειτουργήσε πολύ καλά. Τα σχολεία δεν παίξανε σημαντικό ρόλο στην διασπορά της νόσου και του τέταρτου κύματος? Ποιο είναι το κριτήριο που θα μειωθεί, θα πάρουμε μέτρα? Στα 50 θανάτους, στους 100, στους 150. Αγαπητοί μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς, κυρίες και κύριοι, να ευχηθώ πρώτα απ' όλα καλό κουράγιο. Σας
ξεπέρασαν τα 2.000 τα κρούσματα αστυνομικών, με αποτέλεσμα κεντρικές υπηρεσίες αστυνομίας να είναι πραγματικά αποδεκατισμένες. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποια μελέτη που να δείχνει ότι οι εργαζόμενοι στην αστυνομία μεταδίδουν τον ιό. Πράγματι, ο αριθμός έχει ξεπεράσει τις 2.000 αστυνομικούς που νοσούν με COVID. Τα 3/4 από αυτούς τους νοσούντες αστυνομικούς υπηρετούν στην Αττική και σε κρίσιμες υπηρεσίες που έρχονται σε επαφή με τον πολίτη, όπως αντιλαμβάνεσαι, άμεση δράση, Δίας. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποια μελέτη που να δείχνει ότι οι εργαζόμενοι στην αστυνομία μεταδίδουν τον ιό. Έλα, μπανάνα! Άρα επιβάλλεται για να προστατεύσουμε όσους έρχονται σε επαφή μαζί τους. Αλλά το κάνατε στα νοσοκομεία, και που είναι η αιχμή της μάχης, και μείναμε με 6.500 εργαζόμενους λιγότερους. Γιατί δεν μπορεί να γίνει στην αστυνομία, ας πούμε? Η ελληνική αστυνομία στον καιρό της πανδημίας είναι το εσύ της προστασίας μας. Η διαφορά του rapid test από το self test επιστημονικά, μήπως ξέρετε εδώ κοντά κανένα γιατρό, είναι στο πόσο βαθιά βάζουμε το στυλαιό στη μύτη μας. Η ελληνική πατέντα που κατακτά την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν δηλαδή αντί να το βάλουμε ένα ή 1,5 εκατοστό, αντέξουμε λίγο την ενόχληση ή τον ελαφρό πόνο και το φτέρνισμα και βάλουμε βαθιά το στυλαιό στη μύτη μας. Πιο βαθιά, πιο βαθιά, πιο βαθιά. Και κάνουμε καλή δειγματοληψία. Είναι και βοηθητική. Μια πιο βαθιά, μια πιο γρήγορα. Στάσουνε, κυρά μου, επιστήμη είναι αυτή, δηλαδή. Πώς θα γίνει? Μοναδικό, γιατί το self-test γίνεται rapid. Η ελληνική πατέντα που κατακτά την Ευρώπη και τον κόσμο. Πόσες ίδιες μέρες, φαρμακείο και ουρά, να περιμένεις. Δεν υπάρχει κάποιος επιστημονικός λόγος να περιμένουμε 2 ή 3 ώρες σε μία ουρά. Πάντο πιο βαθιά, τώρα και το self. Ένα rapid έξω, άμα θες να γλιτώσεις. Έχει διαφορά, πόσο θα χωθεί. Πιο βαθιά, πιο βαθιά. Βάλ το δυνατά, καρφωσέ το στο τέρμα. Έτσι, έτσι. Τι κι αν σε πονά, πρέπει να σου πει. Έχει διαφορά, για το κόστο με τρελά. Σου λέει εμπειρία χρόνων τώρα. 5x rapid, ένα μοριακό, όλα αρνητικά. Η ντροπή των ημερών είμαι. Δεν βγαίνω από το σπιτ, ντρέπομαι.